Ευαισθησία κάποιο στα δεύτερα από την αντιπολίτευση. Συνάδελφοι, σα παρακαλώ λίγο σεβασμό στον ομιλητή. Συνάδελφοι, δεν κοιτάτε με. Δεν κοιτάτε με, κύριε. Γνωρίζετε όλοι αυτοί ότι όλη η Πελοπόννησο δεν υπάρχει ούτε μία διαχείριση απορριμμάτων εκτό του Δήμου Καλαμάτα. Δίπλα μα, στα λιμενικά, 2 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, 500 μέτρα από την παραλία, υπάρχει ενεργό καβάλα και δεν έχετε καμία διαχείριση. Δεν σέβεστε τη διαδικασία. Δεν σέβεστε το αμέσω. Εδώ, κύριε συνάδελφε, κύριε συνάδελφε, μην απαντάτε σε μένα. Μην απαντάτε, δείτε μου, κύριε συνάδελφε, κύριε συνάδελφε. Έχει ζητήσει τον λόγο ο κύριος Μπουκαλής για δευτερολογία. Το δικαιούται και θα ολοκληρώσει. Δεν επιτρέπεται τέτοιες διαδικασίες. Μην κάνετε καλή, παρακαλώ. Να πω λοιπόν πάλι ότι υπάρχει επιλεκτική ευαισθησία. Δεν υπάρχει καμία ευαισθησία αντίστοιχη με το τι γίνεται στα λιμενικά. Ξαναλέω πάλι, 2 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Είναι στο Δήμο Καλαμάτας, συγγνώμη δηλαδή. Σημασία, εμείς είμαστε δημοτικοί στην Καλαμάτα. 500 μέτρα από την Καλαμάτα, είναι ευαισθησία. Και μας ενδιαφέρει. Ο ίδιο μέσα και ακούς το γίνεται στην Καλαμάτα. Εσείς το δημοσίευμα. Ναι, εντάξει, ο Σέβεται. Είναι εξωτερικό. Σέβονται τι δημοκρατικέ διαδικασίε. Δεν θέλω να μιλήσω πλέον. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Κύριε συνάδελφοι, έχουν δικαίωμα να τοποθετηθούν με δευτερολογία. Το θέμα είναι ότι όσοι και ο επικεφαλής δυστυχώς δεν αφήνει να τοποθετηθούν. Γιατί εντάξει, δυσαρεστείτε για την απάντηση. Και διακόπτεται. Ναι, ο επικεφαλής θέλει. Σωστό. Τώρα γιατί πολίτε είναι μακριά. Όταν μιλούσατε, δεν σα διέκοψε κανένα από του συναδέλφου. Ναι, αλλά δεν μου δώσατε την ευκαιρία. Δεν μου δώσατε την ευκαιρία.